πρόβλημα ήταν το 2013. Γιατί είναι έκτακτο. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του ενιαίου διαγωνισμού. Ξεκινούμε έναν επίσης ανοιχτό διαγωνισμό, διότι η διαδικασία του διεθνού διαγωνισμού και όπως αυτός εξελίχθηκε και είναι το δεύτερο θέμα, ενδεχόμενα να καθυστερήσει στην αρχή που θα αποσταλεί η έγκριση της σύμβασης, για να μην μείνουμε από καύσιμα, κάνουμε ταυτόχρονα και έναν διαγωνισμό και αν ευδοκιμήσει ο διεθνής διαγωνισμός, τότε αυτός θα σταματήσει αυτόματα. Το έκτακτο είναι γιατί έπρεπε να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή, να γραφτεί και να τρέξουμε τις ημερομηνίες έτσι ώστε να προλάβουμε να ξεκινήσουμε. Εκτιμάται ότι και αυτός θα μπορεί να τελεσυμπηκήσει περίπου στα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι τα τότε υπάρχει γράψιμο, αλλά θα είναι ένα αλλακτικό σενάριο για να μην μείνει. Παρακαλώ, συμφωνούμε για το έκτακτο. Κατά. Λευκά. Έλα. Η κυρία Σοφρόνο και ο κύριος Μελιόπουλος. Παρόντες. Παρόντες. Ναι. Κύριε. Παρακαλώ, να μας κλείσει ο κομμάτι και είμαστε κυρία Σοφρόνο. Παρόντες. Είπα, παρόν. Ψηφίσαμε. Ψηφίστε. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μετά. Όταν είναι έκτακτο και δεν έχει πλειοψηφία, πώς το συζητάμε αυτό. Όταν έχει 26. Κύριε Πρόεδρε, λίγο τη διάσταση του ζητήματος. Τελειώνει η χρονιά. Κυρία Δήμαρχε, τελειώνει η χρονιά. Έχω παρανομία να ξαναψηφίσουμε, δεν την κάνω. Αν δεν θέλω να μπορείς να την κάνετε εσείς κάτι θέλεις. Εγώ δεν την κάνω. Ποιος θα έτσι, δηλαδή. Δεν την κάνω εγώ. Θέλετε να αποχωρήσω και να την κάνει ο αντικαταστάτης μου κάτι. Όχι κύριε Παπαδόπουλο. Αλλά έχουμε ανθρώπους που παρονομημένα λείπουν και τους δηλώσαμε στην αρχή. Ψηφίσαμε και οι παρόντες είναι αυτοί. Αυτοί είναι όλοι μας την αρχή. Ο ένας λεπτό μόνο οι παρόντες. Δεν με αρέσει το θέμα. Πάμε στο δεύτερο έκτακτο παρακαλώ. Τι πράγμα. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του, κύριε Παπίδη. Το δεύτερο θέμα είναι για τον διεθνή διαγωνισμό με βάση την απόφαση του προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δινόταν η δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης μετά τον άγχονο διαγωνισμό. Στη συνέχεια πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή και έρχεται σήμερα μετά από απόφαση της Επιτροπής. Η ανάθεση έχει προσέλθει μόνο ένας ενδιαφερόμενος, έγινε ανάθεση στο διαδίκτυο της ΑΔΑ, δόθηκε μια εβδομάδα χρόνος για να εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον και θα πρέπει να ψηφιστεί. Λοιπόν, για το έκτακτο είναι η ημερομηνία, ξέρετε με βάση την απόφαση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπήρχε δυνατότητα και δεν υπάρχει. Αν δεν τρέψουμε τις ημερομηνίες, υπάρχει ο κίνδυνος του να μην υπάρχουν κάψιμα. Είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του 2013 και η διαδικασία που θα χρειαστεί είναι η καταγραφή της απόφασης, το ελευθείο των δημότητος, η αποστολή της σύμβασης στην ενιαία αρχή συμβάσεων και το καθεξής. Επί το εκτάκτο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν με βλέπετε. Επί το εκτάκτο. Λοιπόν, με την εισαγωγή του εκτάκτου 2, απευθείας ανάλυση μετά το άγνωστο διαγωνισμό και την προμήθεια στα νομικά πρόσωπα. Εμείς σαν πολιτικές επιτροπές δεν είχαμε καμιά ενημέρωση. Έχουμε τον πρωταρχικό ρόλο και έπρεπε να ενημερωθούμε. Διαβάζω εδώ για προθυμίες. Έπρεπε κάποιος να μας εκλείσει στο σελίδα του Δήμου. Δεν την είδα εγώ στο σελίδα, δεν την είδαν οι προμήθειές μας. Ζητώ να αποσυρθεί το θέμα και να περάσουν τα διοικητικά μας συμβούλια. Έχουν σε εξέλιξη συμβάσεις και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και μπορούν να ζητήσουν και ποινικές ρήτρες. Κύριε Σιλογιάννη, για παντά. Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πήρατε απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά τον άγνωστο διαγωνισμό. Το Γραφείο Προμηθειών και η Υπηρεσία Οικονομικής
διεύθυνσης, έκανε σύμφωνα με τον νόμο αυτό που υποχρεούται, ανήλθισε την σχετική ΑΔΑ στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες και με τους νόμους, και να απαντήσω στην κυρία Κοντάκη ότι είμαστε υποχρεωμένοι με τον νόμο 40-11 του 2013 και με μια σειρά από άλλες διατάξεις και νόμους να κάνουμε ενιαίο διαγωνισμό για το σύνολο και των νομικών προσώπων και οι όποιες άλλες συμβάσεις, όταν και πώς θα εκδοκιμήσει αυτός ο διαγωνισμός, να πάψουν. Μέχρι τα τότε λοιπόν θα εφέρουν καύσιμο από όποιες συμβάσεις έχουν, όμως η διαδικασία έγινε από την Επιτροπή που με την πρώτη διακήρυξη είχε κάνει τον διαγωνισμό και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα έλαβαν γνώση από την ανάρτηση και στον πίνακα ανακοινώσεων και στο εμπορικό και μηχανικό επιμελητήριο και στο διαδίκτυο που ανακτήθηκε η σχετική αδάλη τελευταία. Και άρα λοιπόν η διαδικασία έγινε απόλυτα νομότυπα και αυτό προκύπτει από το πρακτικό που συνέταξε η σχετική Επιτροπή Προμηθειών. Παρακαλώ, κοιτάξτε, εσείς και επί της ουσίας αναφέρεστε κύριε Τσιλογιάννη και επί το υπάρχει. Παρακαλώ, ναι κυρία, θα μιλήσει η κυρία Κωνσταντίνου, θα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για 1.200.000. Επί το υπάρχει, είναι πολλά τα χρήματα. Το είπα επισήμανα, συγγνώμη κύριε Τσιλογιάννη, μπερδέψατε λίγο και το έκτακτο και την ουσία. Επί του εκτάκτου παρακαλώ μόνο, επί της ουσίας στη συνέχεια. Ναι, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γενικός μόλις τώρα είπε ότι μετά την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να προχωρήσει. Δεν βλέπω το λόγο που είναι έκτακτο από τη στιγμή που είχαν το περιθώριο η διοίκηση να μπει ως τακτικό θέμα. Και αυτή τη στιγμή μας το φέρνουν ως έκτακτο. Επίσης, ένας δεύτερος λόγος είναι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο θα επιτρέψετε που πρεμούρα να μπει έκτακτο, όταν ήδη το πρώτο που φέρατε είναι για να καλύψουμε ένα κενό μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμό. Άρα γιατί πρέπει να ψηφίσουμε και για τον διαγωνισμό με απευθεία ανάθεση. Δεν βλέπω τον λόγο. Πώς δικαιολογούνται οι ημερομηνίες. Εμείς για το έκτακτο δεν ψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψηφίζω λευκό. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, εφόσον υπάρχει διαδηλωμένη άρνηση για την ψήφιση, το θέμα δεν περνάει και επανέλθει. Από εσά. Γιατί υπάρχει διαδηλωμένη. Δεν είμαστε 20 άνθρωποι. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, υπέρ του έκτακτου. Υπέρ του έκτακτου. Ας καταμετρηθούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Δεν είναι διαδηλωμένη. Προσωπή. Όχι, αυτό είπα εγώ, δεν είναι. Κατά. Λεφτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι προφανές ότι δεν είναι. Θα κάνουμε τακτικό συμβούλιο. Παρακαλώ. Τρίτο θέμα. Κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Παπαδόπουλε. Συγχωρείτε εδώ, κύριε Πρόεδρε. Ποιος. Εδώ. Εσύ θα το εισηγηθείς στην εργασία. Ναι. Παρακαλώ. Έγκριση μη παράδειγμα σε μια εκτέλεση των εργασιών του έργου κατά προσωπικού κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτευση απορριμμάτων και μουβέλης. Κύριε Βοριαζή. Το έχετε ανάγκη στο γεγονός ότι η σύμβαση λήγει 24 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν ήρθε νωρίτερα. Και δεν έχει τελειώσει έργο. Γιατί δεν ήρθε νωρίτερα. Γιατί υπήρχε απέμπτωση εμπίστευση του προηγούμενου συμβουλίου. Μάλιστα. Συμφωνούμε για το έκτακτο. Παρακαλώ. Ομόφωνα. Λευκό. Λευκό και ο Ζούλας. Πάλι το λευκό. Άρα. Διαδικαστικά κύριε Σαρκοπίτη, σοβαρά. Να σκεφτείτε να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να σκεφτείτε. Δεν μπορούμε. Είναι σοβαρά θέματα που ζούμε να πάρουμε. Και ο καθένας. Κύριε Λαζαρίδη. Το επόμενο είναι 20. Έγκριση με ενέργεια σε καθαρισμό του τρόπου εκτέλεση του έργου. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το έργο είναι με το θέμα από την Παρασκευή. Δεν μπήκε στην εταιρεία Ελιάνα Μισάουνα. Έχει να κάνει με τη μελέτη του όρου στάθμευση κάτω από την χώρα στρατού και τον τρόπο δημοπράτηση. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει να προλάβω την άνοιξη. Δεν το θέλω. Λοιπόν, ήδη δεν είμαστε 21 για να μπορεί να περάσει.
Παρακαλώ, ποιοι είναι υπεύθυνοι. Είμαστε υποζέντες, ποιοι είναι υπεύθυνοι. Κατά, λευκά. Δεν περνάει. Πέντε. Να ρωτήσω αν από τους παρόντες εξακολουθούν τα έχετε μελετήσει προφανώς τα θέματα, θεωρώ ότι τα έχετε πει. Αν είναι να ψηφίσετε λευκό, να μην εισάγουν τα έκανα τα θέματα, να προχωρήσουμε στα τακτικά. Ρωτώ λοιπόν, δέχεται τη διαδικασία. Εγώ σε όλα τα έκτακτα θέματα θα ψηφίσω λευκό. Θα ψηφίσει λευκό, σε όλα τα έκτακτα θα ψηφίσει λευκό. Επομένως, είναι προφανές ότι δεν περνάει, άρα να περνάμε στα θέματα της ημερήσια διάταξη. Ναι. Για ένα θέμα, κύριε Τζούντα Μουράκα, η ημερίδα που ζητά το ανθρώπινο δυναμικό στην πλατεία για να κάνει συγκέντρωση. Κύριε Τζούντα, απευθύνομαι σε εσάς. Για ένα θέμα μονάχα. Ζητά το ανθρώπινο δυναμικό στην πλατεία. Μόλις πριν λίγο έκανα τη δήλωση αυτή, αλλά αφού το λέτε και πρόκειται για αυτή την περίπτωση. Ναι, θα το σηκώσω και δεν είναι. Όχι. Την αίθουσα, ναι. Είμαστε κι εμείς. Πρόκειται για το θέμα του πληστηριασμού και πρέπει να... Κύριε Πρόεδρε, μια διόρθωση παρακαλώ. Να μου δώσετε λόγο για μια διόρθωση σε αυτό που είπατε. Το αίτημα δεν έγινε από το ανθρώπινο δυναμικό. Από ομάδα χωρέων. Το έχω διαβάσει. Επιτρέψτε μου, επειδή δεν ακούστηκε ίσως στο άκουσμα η κυρία Δήμαρχος και του ανθρώπινου δυναμικού το αίτημα, δεν θα το κόψει. Το αίτημα λοιπόν είναι από τους ανασφάλιους του ΟΑΕ, από το ανθρώπινο δυναμικό, από την Αλημέρη Μαθίας, από την ομάδα αλληλεγγύης, από τους αρμούς πολίτες και από τους πολιτές λαϊκών αγορών ομοιματίας. Και δεν έγινε για την πλατεία. Κύριε έγινε η ψηφοφορία. Δυστυχώς, έγινε η ψηφοφορία. Δυστυχώς. Θα σας διευκολύνω. Δεν θέλω να απαντήσω. Θα σας διευκολύνω. Με συγχωρείτε, με ανακαλέσω, με κοιτάξτε. Δεν κοινώ το κανονισμό. Δεν το παραπέρατε τώρα. Θα σας διευκολύνω. Δέχτηκα λοιπόν, δέχτηκα. Ζήτησα συγγνώμη γιατί δεν κοινώ το κανονισμό. Επανήλθα στην τάξη και σε το καλά του πάρει. Ωραία, να σας διευκολύνω, μπορώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Φικουλίδη, επειδή επήγαινε η συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όλοι μαζί συγκεντρωθείτε να είναι ο Δικηγορικό Σύλλογο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνει αυτό υπό την αιγίδα του Δήμου ή του οποιοδήποτε. Με ενδιαφέρει να υπάρχει τρόπο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Εσείς οι δικηγόροι θα απαντήσετε σε αυτό. Εσείς θα βάλετε εθελοντικά πλάνα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, αφού υπάρχει η συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, ελάτε όλοι μαζί γιατί θέλετε να με βλέπετε εμένα, δεν θα είμαι εκεί, θα είναι κάποιος αντιδήματος. Θα είναι ο κύριος Μαυροκεφαλίδης ή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και συνεννοηθείτε, αρκεί να υπάρχει αντιμετώπιση του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ενώ ο κ. Τσούντας θέλησε, κύριε Πρόεδρε, να περάσει το θέμα, δεν συζητιέται. Κοιτάξτε, κύριε Κουκουλίδη, είναι παράκτημα να επανέλθω στη διαδικασία. Το έχουμε πει αυτό. Με ανακαλέσαν στην τάξη. Ναι. Και ο κ. Μοριακίδης και η κυρία Δημάρχος την ανακαλέσαν στην τάξη. Οφείλω να σας απαντώ. Ακούσαμε. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ακούσαμε. Αυτό είναι ο κανονισμός. Βεβαίως και ο κ. Τσούντας. Όχι να ανακαλέσει τα θέματα και να πάρει την αρχή θέση. Δεν μπορώ να